Μια το θέλει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια μαγνητική τομογραφία που θα την κάνει ένα. Σε δημόσιο νοσοκομείο. Ναι, κλειστά ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο. Και αν ζω όταν θα βρείτε ραντεβού. Δεν είναι έτσι όπως δηλαδή το λέτε. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Γιατί έτσι πλέον υπάρχει και σύμβαση χειρότερα. Του δημοσίου που μπορούν να γίνουν παροχές υπηρεσιών υγείας στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Χιλιάδες μεροκαματιάρηδες. Ακούστε με, ρωτήστε κάτι να απαντήσω. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πολλές υπηρεσίες υγείας γίνονται πλέον στα ιδιωτικά νοσοκομεία με επιβάτηση του ΕΟΠΗ. Πράγμα το οποίο ψήφισε μόνη της Νέα Δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα κόμματα λέγονται ότι ιδιωτικοποιεί τη δημόσια υγεία. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Πριν πάω στον Δημήτρη, δηλαδή μπορούν και σε ιδιωτικά νοσοκομεία τα οποία έχουν, είναι συμπληρωμένα με τον ΕΟΠΗ, αφού τότε από τι σταματάει η πρόσβαση. Από παροχές, σας είπα, από παροχές υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή να πάω εγώ απευθείας σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνω εξετάσεις ιδιωτικά. Μάλιστα. Αυτό δεν κάνει. Αν είναι κάτι δηλαδή επίγον το οποίο πρέπει να γίνει και δεν μπορεί το δημόσιο νοσοκομείο να το κάνει. Το δημόσιο νοσοκομείο έχει συμβάσει. Άρα το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία είναι με βάση την τσέπη. Όχι, δεν το λέτε αυτό. Είτε αν έχεις να πληρώσεις φορές, λοιπόν, δεν χρωστάς. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει αυτό που σας λέω και ανασφάλιστη. Άμα δεν ισχύει. Μα σας λέω και ανασφάλιστη με πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Να είναι ανεξάρτητο, να μην υπάρχει καμία εισφορά υγείας και να καλύπτει τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν ξέρω αυτό όμως δεν γίνεται. Άμα είναι. Εντάξει, εσείς λέτε κάτι άλλο. Όχι, αυτό λέμε. Λοιπόν, τι δίνετε δισεκατομμύρια για παράδειγμα σε και πώς θα συντηρηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας, μπορείτε να μου πείτε. Αν δεν πληρώνουν εισφορές. Εκατομμύρια χαρίζει στους εργοδότες. Από πού? Χαρισμένες εργοδοτικές εισφορές. Δισεκατομμύρια. Με χαριστικές ρυθμίσεις. Εγώ θέλω να πω καταρχήν ότι πάρα πολύ γρήγορα. Μόλις σε μια εβδομάδα από τις προηγούμενες κάλπες έγινε φανερό γιατί έχει αποτελεσματικότητα και αναγκαιότητα για τον εργαζόμενο λόγω ψήφισης στο ΚΚΕ να έχει περισσότερους κομμουνιστές βουλευτές. Γιατί συνάντησαν μαζί τους οι κάτοικοι της Κοζάνης που αντιμετωπίζουν την πράσινη ανάπτυξη που φέρουν τα ΜΑΤ, την αντιμετωπίσανε σήμερα στον Άγιο Ελευθέριο, ο ελεύθερος επαγγελματίας που πήγαν να τον πετάξουν έξω από το μαγαζί του, με όλους τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλοι οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και τον σταμάτησαν οι σύλλογοι εκεί πέρα, τα μέλη του ΚΚΕ. Τι πήγε να γίνει, δεν το ξέρω κύριε. Έξω. Κανονικά. Όπως μία από τις πολλές. Μία από τις πολλές. Ναι, ένα από τα πολλά που όπως λένε τα στελέχη. Τις Νέες Δημοκρατίες που δεν γίνονται. Σαν αυτό που δεν έγινε στην Χαλκιδική, σαν αυτό που δεν έγινε στον Ρόλο κτλ. Λοιπόν, όχι, γιατί ο Κυρανάκης κάποια στιγμή μου λέγε σε μια εκπομπή δεν γίνονται πληστηριασμοί. Και έχουμε πάνω απ' όλα το σήμερα το απίστευτο, το χθεσινό αυτό, η δεχθές εργοδοτικό έγκλημα στο Πέραμα, στο οποίο για άλλη μια φορά ένας νέος εργάτης σηκώθηκε να πάει στη δουλειά και δεν γύρισε στην οικογένειά του. Και άφησε πίσω ένα παιδί 22 και ένα παιδί 13 χρονών. Ένα εργοδοτικό έγκλημα το οποίο έχει τις υπογραφές όλων των κυβερνήσεων που έχουν κάνει ζούγκλα τις εργασιακές σχέσεις. Αρκεί να σας πω ότι. Στο Τσερνόμπιλ, κύριε Σετέκη, πώς αρκετοί να σας πω. Αρκετοί να σας πω. Αρκετοί να σας πω. Αρκετοί να σας πω ότι από τις 14 σελίδες συλλογική σύμβαση εργασίας οι μισές αφορούν τα μέτρα ασφάλειας. Και αυτή τη συλλογική σύμβαση εργασίας με ευθύνη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας δεν γίνεται υποχρεωτική. Να σας πω. Ναι, η συλλογική σύμβαση εργασίας γιατί δεν την κάνετε υποχρεωτική. Γιατί δεν την κάνετε υποχρεωτική. Υπήρχε νεκρός 20 Απριλίου στο ναυπηγείο της Σύρου. Υπήρχαν δύο σοβαροί τραυματισμοί 23 και 24 Απριλίου πάλι στη Σύρο και στις 17. Μα υπήρχε η τέταρτη απεργία στη ζώνη μέσω 2023 με βασικό αίτημα τα μέτρα ασφαλείας που πυροειδοποίησαν εκεί πέρα τα σωματεία. Μάλιστα. Ότι η εντατικοποίηση έχει καθημερινή εργασία και είναι αργά ή γρήγορα ένα τραγικό γεγονός. Αυτά είναι. Και ότι οι έλεγχοι γίνονται από τους εργοδότες και όχι από τους εργαζόμενους. Οι μεικτές επιτροπές έχουν πάει. Το κέντρο υγείας, μια που συζητάγαμε στο Πέραμα, ουσιαστικά δεν υπάρχει, που χτίστηκε με τους αγώνες των εργαζομένων. Και αυτή τη ζούγκλα. Κέρδη βουτυγμένα στον εργατών το αίμα. Ξέρετε τώρα. Αυτό είναι. Και αυτό. Εδώ μιλάμε για αυτό. Και αυτό όχι μόνο βουτυγμένα, αλλά βουτυγμένα
και με τις υπογραφές, λερωμένα και τα χέρια των προηγούμενων. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τόσο Τσερνόμπιλ κινητοποιήθηκε. Δηλαδή, εσείς η απάντησή σας είναι: πέθανε ένας εργαζόμενος στη γέννηση του Τσερνόμπιλ, που σε μία μέρα κινητοποιήθηκε ένας οργανισμός και απομακρύνθηκαν 90.000 κάτοικοι σε δύο μέρες. Και αυτό έγινε. Και να δούμε πώς έγινε στο Long Island και πώς αντιμετώπισε. Και να ανοίξουμε και αυτή η συζήτηση. Τι σήμαινε η Σοβιετική Ένωση, η περίοδος που πλησίαζε την αγορά. Την αγορά. Το εργοδοτικό έγκλημα που έχουμε σήμερα, που έχει τις υπογραφές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, με δύο νεκρούς κάθε εβδομάδα στους τόπους δουλειάς και εκατοντάδες στα κατεμένα. Γι' αυτό το λόγο ο εργαζόμενος θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη δύναμη στο κουκουέ. Να μπορεί να είναι στο πλάι του εκεί που δεν πατάνε οι άλλοι. Δεν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη. Γιατί δεν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε και έκανε ντεκόρ το πέραμα. Πάντως, να πάει να τους να δει. Να πω κάτι πάντως, κύριε. Δεν τον είδαμε. Να σας πω κάτι, κύριε Σερτάκη. Δεν τον είδαμε, φυσικά. Δεν τα ψηφίσατε. Δεν τα ψηφίσαμε γιατί. Πόσες οικογένειες καταβρήκαν δουλειά και ψωμί. Και αυτή τη μεγάλη απόφαση της κυβέρνησης να ξαναλειτουργήσουν τα ναυπηγεία. Δεν τα ψηφίσατε. Νοιάζεστε για τους εργαζόμενους. Νοιάζεστε για τους εργαζόμενους υποκριτικά. Αλλά τη δουλειά των ανθρώπων αυτών και τις οικογένειες. Ψωμί σε αυτές τις οικογένειες το ξαναέδωσε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οικονομική ζώνη. Χωρίς ώρα, χωρίς δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Υποκρίνεστε όλοι αυτοί. Κύριε Καραζικόλα, παρακαλώ πολύ. Έχουμε νεκρό. Την έδωσε με νεκρό εκεί που στείλευε. Στην ναυπηγία, κύριε Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία ξανάδωσε δουλειά σε αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Σερετάκη. Κατώ στο πέραμα πριν μια εβδομάδα. Κύριε Καραζικόλα, παρακαλώ. Κύριε Σερετάκη, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω. Κύριε Σερετάκη, προφανώς θα μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για ανθρώπινες ζωές και να μην τις βάζουμε τραπέζι πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχετε δίκιο που το βάζετε το θέμα. Χθες με αφορμή ενός συνάδελφου του Κουκουέ που ήταν εδώ. Το είπαμε και ο Σαλέπης. Το θέσαμε το θέμα και ξεκινήσαμε μάλιστα αυτό το θέμα την κουβέντα μας. Πάνω στην κουβέντα όμως, επειδή λέτε και το γενικεύετε εσείς για το πώς συμπεριφέρεται η κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση. Στο πέραμα, μπήκα μέσα και είδα τα εκλογικά αποτελέσματα. Και είδα ότι η Νέα Δημοκρατία στο πέραμα πήρε 38-39%. Να το διορθώσω. Όσο πήραν, τα τρία κόμματα που ακολουθούσαν μαζί. Μισό λεπτό. Βεβαίως, βεβαίως. Να το πω ήθελα. Και θέλω μια εξήγηση. Μια εξήγηση γι' αυτό. Αυτό έγινε σε όλες τις λαϊκές γειτονιές, κύριε Ξενάκη. Σε όλες τις φτωχές γειτονιές. Η Νέα Δημοκρατία ερμηνεύει το αποτέλεσμα σαν δικαίωμα της πολιτικής του. Όμως, εγώ να ρωτήσω. Δηλαδή, αυτό που ψήφισε τον Μακρόν και διαδήλωνε η Γαλλία τρεις μέρες δικαιώθηκε η πολιτική του Μακρόν, ή μήπως δεν δικαιώθηκε η ψήφος του Άλλη. Δηλαδή, κύριε Σερετάκη, εσάς το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε κατά κράτος σε όλες τις φτωχές γειτονιές των Αθηνών, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, πώς έγινε. Ωραία, κύριε Καρανικόλα. Να απαντήσει και να πάμε και στους υπόλοιπους. Το Κουκουέ έβγαλε διψήφια ποσοστά. Και σήμερα αυτό το γεγονός ήταν άφαντη σήμερα οι βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας που με τους εφοπλιστές. Λοιπόν, παράκληση, μην το κάνουμε αυτό. Στις περιοχές, πώς εργασιακές σχέσεις γαλέρας, να το μετρήσουν οι εργάτες παντού. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομο, γιατί έτσι κι αλλιώς φαίνεται και εδώ ότι για τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα για λογαριασμό του κεφαλαίου, ότι αν πρόκειται για τις συντάξεις, τους μισθούς και τα δικαιώματα εργαζομένων, αυτά είναι κόστος, τα λέει είναι ανάπτυξη. Να πω μόνο ότι όταν μιλάμε για μια χώρα στην οποία έχουμε 6.000 απολύσεις την ημέρα και 4 στους 10 δουλεύουν με σχέση λάστιχο, και όταν μετράμε τα φραγκοδίφραγα που είναι για πολλούς εργαζόμενους ο μισθός και τα παιδιά στη βαριά βιομηχανία τουρισμού εκβιάζονται να υπογράφουν ποινικές ρήτρες για 5.000 σε περίπτωση που σηκωθούν και φύγουν, μιλάμε για τη χώρα στην οποία 150 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τζίρο που αντιστοιχεί με το 65% του ΑΕΠ. Όσο δηλαδή παραπάνω από τα εισοδήματα όλων των εργαζομένων μισθωτών και όλων των συνταξιών. Αυτή είναι. Εκείνο ο πλούτος. Και αυτά πληρώνουν. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, επειδή είμαστε στη φάση μεταμφίεσης, δηλαδή στις πρώτες εκλογές ήταν ποιοι θα κυβερνήσουν με ποιους. Και όλοι ήταν έτοιμοι με όλους. Ναι. Γιατί και τον Πασόκ έλεγε και με τον ένα και με τον άλλον, και αν είναι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης. Αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό έλεγε. Τώρα ξαφνικά όλη η αντιπολίτευση. Να ανοίξουμε και ένα Υπουργείο Αντιπολίτευσης να πάνε εκεί. Γιατί το 70% των νόμων το ψήφισε τον Πασόκ και το 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους ίδιους τίτλους έχουν τα προγράμματά τους. Πράσινη μετάβαση,
απολιγνητοποίηση, ταμείο ανάκαμψης που έχει προαπαιτούμενα και επενδυτική βαθμίδα. Και το κοινό τους πρόγραμμα γράφεται και στο πρόγραμμα σταθερότητας που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στις συστάσεις της Κομισιόν. Το και ίδιο εκεί καταγράφονται ναι. στις συστάσεις και η βαριά φορολογία που θα πέσει και στους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτά ήταν γνωστά και το δεν χρειάζεται σχολισμό. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το ίδιο, αλλά έχουν τέτοια μεγάλη στρατηγική σύγκληση που θα μπορούσε να συγκροτηθεί η ίδια στις πρώτες εκλογές της κυβέρνησης. Η ίδια, με τους τρεις. Θα μπορούμε όποιο συνδυασμό μπορεί να υπάρχει. Και επειδή υπόθηκε για την Τράπεζα των Θεμάτων. Πού δεν είναι η ίδια. Συγγνώμη, θα επιμείνω λέξη. Πού δεν είναι η ίδια. Γιατί λέτε δεν είναι η ίδια ακριβώς. Εκφράζουν παραλλαγές ίδιας πολιτικής. Παραλλαγές. Διαφορετικές μερίδες του κεφαλαίου και διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές αφετηρίες. Δεν νιώθετε πιο κοντά σε κανένα από τους τρεις, δηλαδή, από την καταλαβαίνω. Να σας πω το εξής. Μιλήσαμε για Τράπεζα Θεμάτων. Είναι το πιο χαρακτηριστικό θέμα. Οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές, οι ΟΛΜΕ, στην οποία δεν έχει πλειοψηφία το ΚΚΕ. Εντάξει. Και οι μαθητές που διαδηλώνουν αυτά τα χρόνια ζητούν την κατάργησή τους. Την κατάργηση Τράπεζα Θεμάτων. Όλα τα κόμματα, η κριτική στην κυβέρνηση είναι γιατί δεν εφαρμόζονται σωστά. Να θυμίσω ότι την Τράπεζα Θεμάτων την εισήγαγε η κυβέρνηση Σαμαρά με υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σήμερα κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι κατεβαίνει, εξελέγει. Εξελέγει. Ο κύριος, πάρα πολύ ωραία. Θα γίνει μια... Αυτό δεν θα είναι αντιπολίτευση. Αυτό θα είναι ενδοοικογενειακός καυγάς δηλαδή. Ναι. Τι να μιλήσουμε δηλαδή, πού να ψάξει κανείς να βρει διαχωριστική γραμμή. Ναι, ρωτάω. Λέω με αφορμή το παράδειγμα. Και μάλιστα έχει υποθεί τότε στη Βουλή, τον Απρίλιο του 2014, σε ερώτηση του ΚΚΕ, ότι αποτελεί εργαλείο βελτίωσης ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτά λέγονταν. Και μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο. Υφυπουργός του Σαμαρά, από τον ΠΑΣΟΚ, που σήμερα κάνει σκληρή αντιπολίτευση εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του και ας πάει να ψηφίσει ΚΚΕ. Να ξέρει τουλάχιστον ότι μετά τις εκλογές θα κάνει αυτό που κάνει και πριν. Ναι. Τα προηγούμενα χρόνια. Ποιος λέτε, ποιος? Τα κόμματα, πολιτικές δυνάμεις. Όταν λοιπόν θα τα βρίσκουν μέσα στη Βουλή σαν τη λαϊκά νομοσχέδια, στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο ΝΑΤΟ, θα τα βρίσκουν σε επικίνδυνες διευθυντήσεις στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο υπό νατοϊκή ομπρέλα, θα τα βρίσκουν στην επίθεση εργοδοσίας, το ερώτημα είναι ποιο θα έχει δίπλα του ο εργαζόμενος, ποιο θα έχει δίπλα του ο νέος που το 1 τρίτο που δουλεύει με μερική απασχόληση φυτοζωή με 330 ευρώ. Ποιον θα έχει ο αυτοαπασχολούμενος που τα πετάνε έξω από το μαγαζί, το αγρότη. Και αυτός που θα έχει στο πλευρό του θα είναι ένα ισχυρό ΚΚΕ που ξέρει να αγωνίζεται, που δεν κάνει αντιπολίτευση για το ποιος θα εφαρμόσει τα ίδια, αλλά ξέρει να ανατρέπει καταστάσεις, να στηρίζει και θα βρεθεί εκεί που βρίσκεται και σήμερα, λοιπόν, στο δρόμο του αγώνα και αύριο στο πέραμα, στη μεγάλη απεργία που βρέθηκε την αλληλεγγύη όλων των εργαζομένων.